Η μετάλλαξη όμικρον του κορονοϊού φαίνεται πως είναι η επικρατέστερη αυτή την ώρα και στην Κρήτη. Πόσο σαφή εικόνα μπορούμε να έχουμε από τα αποτελέσματα των τεστ που γίνονται στα κατατόπου σημεία του ΕΟΔΗ και πόσα εξ αυτών αφορούν την όμικρον? Έστω και κατά προσέγγιση μπορούμε να έχουμε μια εικόνα? Ναι, κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε μέχρι χθες ειδικά ήταν ότι βλέπετε ότι σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Αττική, λένε ότι είναι περίπου το 70% οφείλεται στην όμικρον. Στην Κρήτη, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε από το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, μέχρι χθες, γιατί σήμερα είδαμε ότι έχουμε τόσα πολλά κρούσματα, οπότε αυτό σίγουρα θα έχει αυξηθεί, πλησιάζει το 40% των δειγμάτων να είναι θετικά στην όμικρον. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η τοποθέτηση του επικεφαλής του Ιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο Γιώργος Σουρβίνος ουσιαστικά με αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την επικράτηση της όμικρον στο νησί. Τρεις μόλις μέρες πριν την επικράτηση του 2022. Μάλλον μία μόλις ημέρα πριν την εργαστηριακή επικράτηση της όμικρον στην Κρήτη. Στάκη. Ναι. Έχετε θορυβηθεί τώρα με τα κρούσματα? Όχι, το κάνω τακτικά γιατί έχω μωρά στο σπίτι. Και μπορεί ο αριθμός των κρούσματων να προβληματίζει ιδιαίτερα τους ειδικούς, ωστόσο η εικόνα στα νοσοκομεία της Κρήτης παραμένει καλή. Τώρα φαίνεται ότι δεν πιέζεται ακόμα ούτε οι μονάδες τόσο πολύ, ούτε οι κλινικές COVID, λόγω της φύσεως της μετάλλαξης που δεν κάνει σοβαρή νόσηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στα νοσοκομεία του νησιού νοσηλεύονται σήμερα 130 ασθενείς, 102 νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και 28 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 26 είναι διασωληνωμένοι. Ήρθατε να κάνετε τεστάκι εξαιτίας της όμικρον? Έχετε θορυβηθεί με τα πολλά κρούσματα? Και γι' αυτό, αλλά και θέλω να μπω στο νοσοκομείο. Ο πατέρας μου είναι εκεί. Και δεν με αφήνουν με 3 εμβόλια. Αλήθεια? Κρατάω το χαρτί, αλλά θέλει και το... Εδώ το rapid test. Διαφορετικά δεν με αφήνουν εγώ μέσα. Για να μπούμε στο νοσοκομείο δεν μας αφήνουν να μπούμε ούτε καν επισκεπτήριο, παρόλο που έχουμε εμβολιαστεί. Το χρειαζόμαστε σε ταβέρνα, το χρειαζόμαστε παντού. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα ανάγκης και όχι για, ας πούμε, γιατί έχετε θορυβηθεί? Όχι, είναι θέμα ανάγκης. Και έχουμε και θορυβηθεί με τόσα που λένε και τόσα πλέον που έχουν συμβεί, mm-hmm. που συμβαίνουν. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλιών στην Κρήτη σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με 45 ασθενείς και ακολουθεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με συνολικά 40 ασθενείς. Είμαστε σε μια άνοδο των κρουσμάτων των ενεργών και στην Κρήτη και πανελλαδικά. Και στην Κρήτη ειδικά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο ανώτερο επίπεδο μέχρι τώρα. Θα περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες μέρες. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα. Ειδικά τώρα με την όμικρον πρέπει να τηρούμε τα μέτρα από τα οποία προβλέπονται, να κρατάμε τις αποστάσεις, να φοράμε τη μάσκα μας παντού.